Ξεκίνησαν οι εργασίες στο κτίριο των πρώην αποθηκών Atlantic στον Καράτεπέ, όπου θα λειτουργήσει το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. Τον χώρο επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης μαζί με τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων κύριο Τριανταφυλλίδη, καθώς η εταιρεία πρόκειται να ενοικιάσει έκταση ιδιοκτησίας της περιφέρειας ώστε να δημιουργηθεί πάρκινγκ, ενώ παράλληλα υπάρχει αρχαιολογικός χώρος που έχει ανασκαφεί και δόθηκε το πράσινο φως από την εφορία αρχαιοτήτων για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Περιφερειάρχης έθεσε σαν όρο στην εταιρεία να δημιουργηθεί οργανωμένος παιδότοπος για την απασχόληση των παιδιών. Όρο που δέχθηκε η εταιρεία. Η μεγάλη αλυσίδα ελληνικών καταστημάτων Σκλαβενίτης απεφάσισε με δικά του κριτήρια να ιδρύσει ένα μεγάλο κατάστημα στη Μυτιλίνη, 2.400 τετραγωνικών. Μόνοι τους ανέβραν ένα κτίριο και ήδη έχουν αρχίσει, όπως είδα, να το διαμορφώνουν. Εμείς γίναμε κοινωνοί του θέματος, διότι μας ζητήθηκε το παρακείμενο, αμέσως παρακείμενο οικόπεδο της περιφέρειας, να το νοικιάσουμε, ούτως ώστε να διαμορφώσουν ομοεπίπεδο χώρο πάρκινγκ, σταθμεύσεως. Γιατί ένα κατάστημα 2.400 θέλει πολλά τετραγωνικά για πάρκινγκ. Και επειδή ακριβώς μέσα στο οικόπεδό μας από κάτω βρίσκεται ένας αρχαιολογικός χώρος που έχει ανασκαφεί εν μέρη, θα τους ζητήσουμε, και νομίζω το δέχτηκαν, να διαμορφώσουν τον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στο δικό μας το οικόπεδο και ταυτόχρονα, και σημαντικό θέμα, να κάνουν μια παιδική χαρά όπου οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να ψωνίσουν σε όλα τα παρακείμενα καταστήματα όπου υπάρχουν πολλά εκεί πέρα έχουν αναπτυχθεί, να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους σε ασφαλή χέρια και να μπορέσουν να ψωνίσουν με ησυχία τους όποιο κατάστημα επιλέξουν να ψωνίσουν. Νομίζω εφόσον υλοποιηθεί αυτό θα είναι μια μεγάλη προσφορά στο οικόπεδο της περιφέρειας προς τους λαούς της Λέσβου και της Λίμνου και όποιος άλλος έρχεται να ψωνίσει εδώ. Από ό,τι μου ελέγχθη από την εταιρεία, σκοπεύουν να κάνουν εγκαίνια τον προσεχή Μάιο. Πιστεύω ότι είναι λίγο πεπιεσμένος ο χρόνος, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω να γίνουν τα εγκαίνια και ελπίζω μέχρι τότε να έχει αναδειχθεί ο χώρος, τον οποίο σήμερα τον επισκέφθηκα το οικόπεδό μας με τον Διευθυντή Αρχαιολογίας, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, έδωσε το πράσινο φως και δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο να υπάρξει.